Μιλήσατε για ανοχή. Ανοχή δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Δημοκρατία ή στο ΠΑΣΟΚ. Είναι ανοχή στην πολιτική τους. Και αυτή η πολιτική διαχρονικά έχει τσακίσει τα λαϊκά εισοδήματα και στην εξωτερική πολιτική έχει στηρίξει πυλώνες οι οποίοι είναι καταστροφικοί για τα συμφέροντα του λαού, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα εκ προημίου δεν υπάρχει ούτε η ελάχιστη συζήτηση για ανοχή σε αυτή την πολιτική. Και βέβαια, χρόνος εκλογών, κύριε Παπαναστάση, πότε βλέπετε? Δεν είναι το σημαντικό αυτό. Και να σας πω γιατί δεν είναι το σημαντικό. Γιατί δεν απασχολεί αυτή τη στιγμή τον κόσμο. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει τεράστια προβλήματα. Προβλήματα βιοπορισμού. Από την ακρίβεια, ακριβή ενέργεια, ακριβά καύσιμα. Πληθωρισμός 12%, μεγαλύτερος των τελευταίων 28 ετών. Πού πάει αυτή η κατάσταση? Άρα στήριξε και επιπλέον, πουθενά, έτσι. Και επιπλέον να συμπληρώσω και κάτι, αν μου επιτρέπετε. Έλατε για να πάμε στον κύριο Μάτσο. Και επιπλέον, αυτός ο κόσμος αμφισβητεί πλέον τα δίπολα πρωθυπουργός ο ένας, πρωθυπουργός άλλος. Το 1/3 λέει κανένας, το 30%. Το 1/3 λέει το ΝΑΤΟ είναι ένας εγκληματικός μηχανισμός. Το 1/3 είναι απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, όλη αυτή λοιπόν η αμφισβήτηση συναντιέται με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και όχι προεκλογικά, μακριά από μας αυτά τα επαιτειακά. Καλά, συναντιέται και μάλλον. Συναντιέται στον καθημερινό αγώνα, συναντιέται στις διαδηλώσεις, στις απεργίες, στους χώρους δουλειάς.